Συγγνώμη ζήτησε από τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ η Κάρι Λαμ υπό την πίεση των εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών που ξεχύλισαν τους δρόμους της πόλης την Κυριακή. Η επικεφαλής της κυβέρνησης παραδέχθηκε με ενελήψεις το κυβερνητικό έργο, αλλά χαρακτήρισε διενέξεις και φιλονικίες τις δρυμύτατες αντιδράσεις που προκάλεσε το νομοσχέδιο για την έκδοση υπόπτων στην Κίνα. Απαιτούμε από την Κάρι Λαμ να ζητήσει συγγνώμη από το λαό και τους διαδηλωτές. Μόνο όταν απολογηθεί, αποσύρει το νομοσχέδιο και παραιτηθεί, μόνο τότε θα σταματήσουμε. Έγινε μόνο αναστολή, όχι απόσυρση του νόμου. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, το Χονγκ Κονγκ δεν μπορεί να περάσει το νόμο αυτό. Τουλάχιστον 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις της περασμένης εβδομάδας. Το Σάββατο ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν έπεσε από την ταράτσα ενός εμπορικού κέντρου, όπου στεκόταν επί ώρες κρατώντας ένα πανό διαμαρτυρίας. Ήδη θυσιάστηκε ένας άνθρωπος. Εμείς θα συνεχίσουμε για να εκπληρωθεί η επιθυμία του. Μέσω Twitter, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ συνεχάρει την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ που άκουσε τις ανησυχίες των πολιτών και τόνισε πως η θωράκιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που προβλέπονται στη Σινοβρετανική κοινή διακήρυξη είναι η καλύτερη επιλογή για το μέλλον της ασιατικής χώρας.